Η πύρινη λέλαπα που κατακαίει τα πάντα στο διάβα της στον Εύρο εδώ και μέρες έχει αφήσει πίσω της ανυπολόγιστη καταστροφή, πόνο και απώλειες όχι μόνο ανθρώπινων ζώων αλλά και πουλιών και ζώων που παραδόθηκαν στη μανία της φλόγας. Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, την οποία συνοδεύει με το αντίστοιχο βίντεο, ο μελισσοκόμος Γιώργος Καραφιλίδης αποχαιρετά με τον δικό του τρόπο τις μέλισσές του που κάηκαν στο χωριό Κίρκη του ακριτικού νομού. Μόνο τα καπάκια μείναν. Στο βίντεο, ο μελισσοκόμος περπατάει γεμάτος απόγνωση, μην μπορώντας να πιστέψει το κακό που τον βρήκε, αφού διαπιστώνει ότι όλα τα μελίσσια του έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η θλίψη του είναι τόσο μεγάλη που δεν αντέχει και σπάει, κλαίγοντας με αναφιλητά μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα σε ένα μαυρισμένο τοπίο γεμάτο στάχτη και από καΐδια. Μόνο λαμάρινες. Δεν έμεινε τίποτα. Μόνο τα καπάκια λαμάρινες. Λαμίτες. Την ανάρτηση συνοδεύει η φράση «Ψυχούλες μου όμορφες, κοριτσάκια μου γλυκά, ο πιο σκληρός θάνατος σας βρήκε», χωρίς να έχετε ποτέ καμία απέτηση, μόνο υποχρεώσεις. Λίγο νεράκι στον παρατεταμένο καύσωνα μόνο θέλατε. Υποφέρω μόνο που σκέφτομαι πόσο γρήγορα και νευρικά κουνούσατε τα φτεράκια σας για να γλιτώσετε από τον καπνό και τις φλόγες τη βασίλισσά σας, ώστε να επιβιώσει το σμήνο σας και μετά το θάνατό σας. Θα υποφέρω πολύ καιρό για τον άνισο αγώνα μέχρι θανάτου που δώσατε. Όσα μελισσάκια και να φτιάξω, πάντα για εσάς θα έχω ένα μαύρο κομμάτι μέσα μου. Σας ευχαριστώ για όλα, κοριτσάκια μου. Αυτά εδώ έμενα και πετάνε. Πουλάκια μου. Σε τράβηξαν, πετάνε. Για μένα σηκάσεις και πετάνε. Τίποτα. Κάρβουνα όλα. Σύμφωνα με τα επιβεβαιωμένα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του προϊστάμενος του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ στην Αλεξανδρούπολη, με ευθύνη και στις περιοχές Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, Δημήτρης Πανταζής, στην περιοχή του Εύρου έχουν καεί 1.200 μελίσσια και κυψέλες σε σύνολο 26.264 σε νότιο Εύρο, Σουφλή και Αλεξανδρούπολη, στην οποία και εντοπίζονται τα 16.068, ενώ απανθρακώθηκαν λόγω της φωτιάς 910 μικρόσωμα ζώα, με την πλειονότητά τους να είναι κατσίκια και πρόβατα, 30 αρνάκια και 8 αγελάδες.